Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από τον gazda.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα έχουμε μια πρώτη προσέγγιση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά και σε κάποια στοιχήματα μακράς διαρκείας που αφορούν τη διοργάνωση. Καταρχάς, πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί ο δρόμος προς τον τελικό μετά την ολοκλήρωση της φάσης των 16. Στα προημιτελικά λοιπόν έχουμε τα εξής ζευγάρια: Πολωνία, Πορτογαλία και Ουαλία, Βέλγιο στο πρώτο ταμπλό, ενώ στο δεύτερο το Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία, Ισλανδία. Μετά το χθεσινό αποκλεισμό της Ισπανίας από την Ιταλία, η οικοδέσποινα Γαλλία αλλά και η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία μοιράζονται τον τίτλο του φαβορί. Αμφότερες παίζονται στο 3 για να κατακτήσουν το τρόπο στον τελικό της 10ης Ιουλίου. Ακολουθούν το Βέλγιο που παίζεται στο 4.25, η Πορτογαλία που βρίσκεται στο 5.5 και η Ιταλία που τιμάται στο 6. Την οκτάδα συμπληρώνει η Πολωνία, η τελική επικράτηση της οποίας τιμάται στο 15, ενώ η αντίστοιχη τιμή για την Ουαλία είναι στο 18 και για την ευχάριστη έκπληξη ως τώρα της διοργάνωσης στην Ισλανδία στο 25. Για πρώτη φορά θα πάρουμε το ρίσκο προτείνοντας bet για την κατάκτηση του τροπαίου. Μάλιστα, θα πάμε κόντρα στα προγνωστικά, επιλέγοντας ομάδα από το ταμπλό των outsider. Αυτή είναι το Βέλγιο, το οποίο όσο κυλάει η διοργάνωση εμφανίζεται όλο και πιο βελτιωμένο. Οι κοκκινοί διάβολοι διαθέτουν στις τάξεις τους τον Αζάρ, ο οποίος βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση, σε τέτοιο βαθμό που να παίρνει μαζί του και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, όπως ο De Bruyne αλλά και η ποιοτική επιθετική της ομάδας. Μάλιστα, ο Βέλγος ποδοσφαιριστής μέχρι στιγμής είναι ο καλύτερος στη διοργάνωση. Το Βέλγιο έχει την ποιότητα και το βάθος στο ρόστερ για να φτάσει ως το τέλος στη διοργάνωση και να την κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του. Θεωρούμε ότι μπορεί να τα καταφέρει και ποντάρουμε πάνω του σε απόδοση 4.25. Ακόμα ένα γυροστοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με περισσότερα μακροχρόνια στοιχήματα και όχι μόνο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.